Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά, τη διδασκαλία μας και τη συζήτησή μας με την άσκηση 3 πάνω στην παράγραφο 4.1 εξισώσεις. Η πλευρά, λέει, ενός τετραγώνου, η πλευρά του είναι α. Πώς είναι η περίμετρος και πώς είναι το εμβαδόν του. Λοιπόν, παιδιά, εμείς έχουμε ένα τετράγωνο. Το οποίο τετράγωνο, ξέρεις ότι έχει πλευρά, να πω, παιδιά, ένα παράδειγμα, πες ότι η πλευρά του είναι 3. 3, έτσι. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση, η περίμετρος πόσο είναι? Δεν είναι το γύρω-γύρω. Δηλαδή, άμα προσθέσεις αυτά τα μήκη γύρω-γύρω, τι θα πεις? 3 και 3 και 3 και 3. Δηλαδή, όλη αυτή η πρόσθεση, άμα γίνει 3 και 3, 6 και 3, 9 και 3, 12. Δηλαδή, παιδιά, ουσιαστικά τι είναι? 4 φορές την ίδια πλευρά 3. Εντάξει. Το οποίο θα κάνει 12. 12 μονάδες μήκους. Ωραία. Για να υπολογίσεις πάλι το εμβαδόν. Το εμβαδόν, παιδιά, τι είναι? Είναι η πλευρά του τετραγώνου στη δευτέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι το 3 επί 3, που ουσιαστικά γράφεται σαν τη δύναμη 3 στη δευτέρα. Ωραία. Οπότε, παιδιά, για να το γράψουμε αυτό λίγο μαζεμένα. Η περίμετρος, λοιπόν, εμπροκειμένου, όταν έχω ένα τετράγωνο πλευράς 3, η περίμετρος είναι 4 επί 3, ενώ το εμβαδόν είναι πόσο? Είναι 3 στη δευτέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι 3-3, άρα 9 τετραγωνικές μονάδες. Ωραία. Τώρα, παιδιά, ακριβώς την ίδια λογική θα κάναμε και αν είχαμε ένα τετράγωνο όπου η πλευρά του ήταν 7. 7, 7, 7, 7 μονάδες μήκους. Αν κάνουμε εμείς την περίμετρο, δεν θα είναι 7 και 7 και 7 και 7. Δηλαδή 7 και 7 14 και 7 21 και 7 28. Δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι 4 φορές τον ίδιο αριθμό 7. Και το εμβαδόν τι είναι? Είναι η πλευρά του, το 7 δηλαδή, στη δευτέρα. Άρα ουσιαστικά έχουμε 7 επί 7 μας κάνει 49. Άμα κάνω 7 επί 7 βγάζει 49 τετραγωνικές μονάδες. Οπότε ουσιαστικά για να βγάλω, παιδιά, την περίμετρο, το αποτέλεσμα είναι 4 επί 7, ενώ για το εμβαδόν τι κάναμε? 7 στη δευτέρα. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε ένα ακόμη παράδειγμα για να δούμε ακριβώς αυτό πώς λειτουργεί. Πες ότι εμείς έχουμε ένα τετράγωνο, το οποίο τετράγωνο έχει, πόσο να βάλουμε, πλευρά 10. 10 μονάδες μήκους. Άρα για να υπολογίσεις εσύ σε αντίστοιχη λογική την περίμετρο, θα πεις τι? Θα πεις 10 και 10, 20 και 10, 30 και 10, 40. Δηλαδή με δύο λόγια θα πεις ότι αυτό είναι 4 φορές την ίδια πλευρά 10. Και σου κάνει 40, έτσι, αν το γράψουμε και εδώ, 40 μονάδες μήκους. Όπως εδώ έκανε 12, εδώ έκανε 9, εδώ έκανε 28, εδώ έκανε 49 κτλ. Κτλ. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, όσο να παρατηρήσουμε το μοτίβο που έχουμε προκειμένο. Άρα η περίμετρος για να βρεθεί, ουσιαστικά τι κάναμε? Πολλαπλασιάσαμε επί 4, 4 φορές την πλευρά του τετραγώνου, 4 φορές το 10. Για να υπολογίσουμε τώρα το εμβαδόν, τι κάνουμε? Παίρνουμε την πλευρά, το 10 εμπροκειμένο, και το πολλαπλασιάζουμε με τον εαυτό της. Δηλαδή 10 επί 10 μας κάνει πόσο? 100 τετραγωνικές μονάδες. Δηλαδή το 10 επί 10 δεν γράφεται σαν δύναμη 10 στη δευτέρα. Οπότε για να το γράψουμε και αυτό εδώ. Αφού λοιπόν, παιδιά, καταλάβαμε το μοτίβο, για να κάνουμε τώρα τη λογική που ζητάει. Εμείς έχουμε μία πλευρά την οποία δεν ξέρουμε πόσο είναι. Οπότε συμβολικά θα την πούμε ότι είναι α. Ωραία. Όπως κάνουμε, παιδιά, και στα παραδείγματα που γράψαμε πρωτήτερα, η περίμετρος τι είναι? Δεν είναι όλες αυτές οι πλευρές, άμα τις προσθέσω, α και α και α και α. Δηλαδή είναι σαν να προσθέτεις εδώ 4 φορές τον ίδιο αριθμό. Άρα η περίμετρος δεν θα είναι 4 φορές το α. Να το. Όπως πριν είπαμε, 4 φορές το 3, 4 φορές το 7, 4 φορές το 10, άρα 4 φορές το α. Ωραία. Και με τη διαλογική πάμε να υπολογίσουμε και το εμβαδόν. Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν τετραγώνου, τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε την πλευρά α και την πολλαπλασιάζουμε τον εαυτό της. Δηλαδή λέμε α επί α. Οπότε αν γράψουμε, παιδιά, ότι έχουμε α επί α, όπως πριν κάναμε 3 επί 3, 7 επί 7, 10 επί 10, α επί α ουσιαστικά είναι, παιδιά, η δύναμη, όπως λέγαμε και προηγουμένως, α στη δευτέρα. Όπως είπαμε, 3 στη δευτέρα, 7 στη δευτέρα, 10 στη δευτέρα, έτσι και τώρα α στη δευτέρα. Λοιπόν, άρα, παιδιά, το 4α είναι, να το γράψουμε εδώ, μονάδες μήκους.
Τώρα, αν είναι μέτρα, δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, δεν το ξέρουμε, άρα η περίμετρος εκφράζεται έτσι, και α στη δευτέρα είναι τετραγωνικές μονάδες. Γιατί το εμβαδό μετρείται πάντα σε τετραγωνικά μέτρα, ή τετραγωνικά δέκατα, ή τετραγωνικά εκατοστά, ή τετραγωνικά χιλιοστά. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και στράμματα ή τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν παραδείγματα για να τα καταλάβουμε, έτσι. Άρα η απάντηση εδώ πέρα, εν προκειμένου, η λύση είναι πια. Ότι η περίμετρος γράφεται σαν έκφραση ποιήσεων 4 επί α μονάδες μήκους και το εμβαδόν, δηλαδή επιφάνεια, σαν έκφραση γράφεται ως α στη δευτέρα τετραγωνικές μονάδες, όπου α είναι το μήκος, δηλαδή α μονάδες μήκους είναι το μήκος που έχει η κάθε πλευρά του τετραγώνου. Και ολοκληρώθηκε, παιδιά, η άσκησή μας με τα ζητούμενα της, μια απολαυστική άσκηση 3 πάνω στην πανέμορφη παράγραφο 4.1 ή εξισώσεις. Τώρα, παιδιά, οι μονάδες μήκους μπορεί να είναι μέτρα, δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά ή χιλιόμετρα, οτιδήποτε, έτσι. Δεν το ξέρουμε, αλλά δεν ήταν, παιδιά, και αναγκαία πληροφορία για να μπορούμε να απαντήσουμε τα δύο ερωτήματα της άσκησής μας. Αυτά, λοιπόν, παιδιά, από το εξαιρετικό κεφάλαιο 4 εξώσεις και προβλήματα του σχολικού βιβλίου με τον μαθηματικό αρχήτα τον Ταραντίνο, που έζησε από το 428 π.Χ. έως το 465 π.Χ. να απεικονίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου. Παιδάκια, να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία. Συνεχίζονται, παιδιά, στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση, παιδάκια, στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά, παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.